Παρέλυσαν τα δύο αεροδρόμια στο Βερολίνο. Ακυρώθηκαν σχεδόν όλες οι πτήσεις λόγω της απεργίας των πληρωμάτων εδάφους που διεκδικούν αύξηση μισθού από 11 σε 12 ευρώ την ώρα. Η απεργία στα αεροδρόμια Τέγκελ και Σένεφελ την 25ωρη και ξεκίνησε στις 5 το πρωί. Δεκάδες χιλιάδες επιβάτες ταλαιπωρήθηκαν από την ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων. Νιώθω σαν να είμαι όμηρος. Θέλω να πάω διακοπές και όπως συμβαίνει πάντα με τις απεργίες, αυτοί που την πληρώνουν είναι οι ταξιδιώτες. Δεν έχω καμία πληροφόρηση. Οπότε απλά κάθομαι εδώ περιμένοντας κάποιον να έρθει να μας ενημερώσει, λέγοντάς μας κάτι περισσότερο από αυτό που ήδη ξέρουμε, ότι δηλαδή δεν υπάρχουν αεροπλάνα σήμερα. Το Συνδικάτο των Εργαζομένων θέλει μισθολογική αύξηση για το προσωπικό εδάφους σε 12 από 11 ευρώ την ώρα που ισχύει τώρα, στο πλαίσιο μιας μονοετούς συλλογικής συμφωνίας. Από την πλευρά του, ο εργοδότης προσφέρει περίπου 10 λεπτά του ευρώ περισσότερα την ώρα σε διάστημα 4 ετών.